παρουσίασας. Σκοπός της εκδήλωσής μας είναι να σας παρουσιάσουμε εδώ η ομάδα Ριγάδες Καλό του Συλλόγου κάποια σκητάκια για να σας διασκεδάσουμε. Περισσότερα θα σας πει ο κύριος Βάπης για όλα αυτά. Από εμάς, καλή σας διασκέδαση. Καλησπέρα σας και από μένα. Η Ριγάδα της Καρόνας Ιωαννίκου είναι ξανά ξεκινάει μια φορά. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να φτιάξουμε μια αποκριά για το χωριό. Επειδή το χωριό μας δεν έχει κάτι αποκριάτικο, δεν έχει τον Αγά, δεν έχει τη Μόστρα, δεν έχει όλα αυτά τους γάμους και τους νεκρούς και τα κουκιά ή όλα όχι από βάση. Ναι, λοιπόν, αυτό είπαμε να κάνουμε κάτι. Παλιότερα, βέβαια, το Συμβούλιο του Μάριο Γιάννη, δεν συνάντησε που κάναμε εδώ διάφορα παστάκια. Και θέλαμε να το αναβιώσουμε, αλλά να το αναβιώσουμε και με μια διάσταση που να έχει ένα δρόμενο και το οποίο μπορεί, λέω εγώ, να πάρει και μια έκταση σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, να το κάνουμε πιο τελεπομένο και πιο οργανωμένο την επόμενη χρονιά και ίσως και την επόμενη ακόμα καλύτερο. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να κάνουμε μια μικρή αποκριάτικη εκδήλωση εδώ με διάφορα χωρατά αστεία τα οποία είτε τα έχω γράψει εγώ μέσα σε διάφορα άλλα σκέτσι τα οποία έχω παίξει κύριος Καραγκιόζης και τέτοια πράγματα. Είπαμε λοιπόν να τα οργανώσουμε όλα μαζί και να κάνουμε μια συνολική παράσταση. Δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν θα σας κουράσουμε πάρα πολύ, απλά θέλουμε μέσα από αυτή την παράσταση να περάσουμε το χιούμορ, το γέλιο, την ωραία διάθεση, την καλή διάθεση που είχαμε εμείς τις πρώτες, να την περάσουμε και εσάς. Να ξεκινήσουμε κάτι για το χωριό, να ξεκινήσουμε κάτι, όπως είπα, μια αποκριάτικη εκδήλωση. Οι Ριγάδες Καρό, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι σκέτς και λοιπά, πιστεύω ότι θα το παίξουν και κάπου αλλού, ίσως θα προγραμματίσουμε κάποιες εκδηλώσεις και βέβαια έχουμε και πολλά πράγματα τα οποία έρχονται, τα έχουμε στο μυαλό μας και με βάση αυτά θα δείτε και άλλα στο αμέσως μέλλον, το εγγύς και το μακρινό μέλλον. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να μην σας πολλά λόγια είπαμε ήδη. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε μουσικούλα και να ξεκινήσουμε την παράσταση. Σας εύχομαι καλή διάθεση, καλή αποκριά, καλά να περνάμε. Δύο φορές το χρόνο σίγουρα. Δύο φορές το χρόνο. Δύο
Και
Μάλλα, έλα ρε, εσύ υπάρχει με την ομάδα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ποιο είναι. Έλα ρε, και κοιτάκι μου τον άλλο τον ψηλό και τον εγχώρησε. Εκέσαντε. Βουάρια, όρι, τα πουνά ήταν δεν τα έτσι. Έτσι. Αν μου έλεγες από την αρχή με τον εμένα, δεν καταλάβω. Έλα, τώρα κατάλαβε. Πάλι με τον πατάκο μου, δεν καταλάβω. Εγώ δεν ξέρω καμιά με το φρύδι εδώ, ούτε που λέει που να ήταν μια μέρα. Είσαι στο κεδάρι. Μια νετσούνη, εγώ έρθα να γυρέψω τη βοήθειά σου. Συγγνώμη, πάρα μου, δεν μπορεί να κάνω πολλά πράγματα για σένα. Βλέπεις εδώ μια εκπομπή μου να έχω στο φρύδι. Έλα ρε νετσούνη μου, αφού το ξέρεις, επειδή είσαι και με τα παιδιά και τα γάλατα δεν πάνε καλά. Ναι ρε τώρα, το ξέρω και θα κάνω ό,τι μπορώ για σένα. Δεν... Όχι. Θα μιλήσω εγώ στον Τζούμα του Γιάννη. Κάτι θα κάνουμε και για σένα με πάπο. Είμαι τον ίδιο που να έρθει. Να με πάρει τώρα, Λιτσούκου. Εγώ δεν θέλω να με πάρετε. Τι να σου κάνω. Εγώ θέλω να με κάνω μια διαφήμιση. Ρε του βλάχου, ρε του βλάχου που θέλει και διαφήμιση του βλάχου. Και τι έκανε εγώ δεν πάρτε με όλη τη διαφημίση. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Άκουσα να σου πάρει, Τσούκου. Βλέπω πώς την τηλεόραση. Και όλοι διαφημίζουν τα παιδιά τους, τα γιαούρτια τους, τα γάλατά τους και βλέπω ότι τηλεόραση και λέει Μακεδονίας. Μακεδονίας. Υπήρου λέει. Υπήρου. Κρήτης λέει. Κρήτης λέει. Και κάτι να μην διαφημίζω και τα λιγά μου που είναι και άλλα. Ναι, δεν πάρει πάχο. Να τα πουλά. Πάμπα, μαμόλια. Κάτι σε κάμου, μη δεν ακούγεται. Αυτό το οποίο κάτι τώρα εσύ. Γιατί έχω να σου πω κάτι σημαντικό για την TV. Κάτσε, κάτσε σημαντικό εδώ. Έχω έτοιμο και το όνομα της φίρμας. Ναι, αλλά αυτή τη φίρμα, να σου πω ότι είναι λίγο ακριβά στην TV. Κοστίζει κομμάτι παραπάνω. Κοστίζει, δηλαδή, 1000 το λεπτό. 1000 ευρώ το λεπτό, κύριε Αρκουριά! 1000 ευρώ με το καλάδο μου στην αρχή που το μανωρά. Πολλά είναι. 1000 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό. 1000 φλουριά! 1000 ευρώ. 1000 ευρώ είναι πολύ λίγα. Λίγα. Πρεσάπα είναι 1000 ευρώ. Πάρα το βλάκο που σου παίρνει λίγα τα 1000 ευρώ. Κάτι ξένο βλάκος, κάτι ξένο βλάκος. Θα σε να σου πω. Τι είναι μπαμπά. 3000 το λεπτό μου γυρέψανε από το ξεσκάι του γιού. 3000 το λεπτό μου ξεσκάι του γιού. Ρε τους άνθρωπους κατακλέβουν του Κουσμάκη. 4000 μου γυρέψανε από το Λατέρνα. 4000 από το Λατέρνα του Βου. Ρε τους άνθρωπους. 5000 μου γυρέψανε από το Μέγκαρα. Σαν αρέσει το Παρμαμανόλι. Να και να και να και να και να. Εμπάτα. Γι' αυτό σου λέμε ξύλι μου. Τσάμπα είναι. Τσάμπα είναι και μου. Ήξερα εγώ τι έπρεπε να έρθω σε σύνορα. Παρπατώ. Θα κάνω που είναι για σύνορα Παρμαμανόλι. Είναι μου ζητήσει το χώρο. Και δεν μου λες. Έχεις κάτι στο μυαλό σου για την διαφήμιση. Ωραία. Λοιπόν, άκου να σου πάνε. Θα φέρουμε να κάνουμε και ένα βίντεο κλιπ. Βίντεο κλιπ που δεν ακούστε. Θα φέρουμε την κατσίκα που γελά. Την κατσίκα. Θα τη κρεμάσω εγώ και δυο τυρογόλια στα αυγιά και να δεις ωραία που θα είναι. Χάρμα, χάρμα θα είναι. Ποια κατσίκα αυτή είναι, τη χάρμα ή την άλλη, την πιμπέκα. Όχι, την πιμπίλο. Την πιμπίλο. Ναι. Εντάξει, έπαιρνα τον όλοι. Εδώ έτοιμη και τη φίρμα. Για πες μου, πώς ακριβώς είναι η φίρμα. Για βάση τυρί. Πρωτότυπο. Να προσεγγίσουμε και τους Τούρκους που έρχονται κατά πόδι. Πρωτότυπο. Μα δεν μπορούσα να το δείξω δεν έχω. Άρα για βάση τυρί. Μα εδώ και σημαίνω ότι το δείξω παιδιά τα ξύπαμε και τα είναι εγενέτατα κάτι πληροφόρηση. Και ήταν μπλου. Αποκλείεται αυτά που τα βγάλα από το μυαλό μου γιατί εγώ ξέρεις. Τα ξέρεις καλά εσύ. Το μυαλό. Εντάξει πάνω. Εντάξει. Σουρά. Ρίχνει να δουλειάσει. Και να ρωτήσω αν είναι πιο που μέχρι. Καλύτερο μάλλον και από το θείο. Έχω ήδη κάτι στο μυαλό μου. Ανεψιόλε. Κιόλε. Κιόλε, βέβαια. Ανεψιόλε, τότε να σου δώσω και μια προκαταβολή. Όχι, δεν είπα μόνο. Όχι, όχι. Είναι πολύ νωρί. Όχι, θα σου δώσω μια προκαταβολή. Να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπου πρέπει. Αλλά είναι νωρί ακόμα, δεν θα πάρω το μυαλό μου. Όχι, 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 θα τα πάρω. Με το ζώο, εγώ θα είμαι εδώ έτοιμο. Και θα περιμένω και τις δικές σου ιδέες. Δεν μπορείς έτσι, μυαλό. Ωραία. Έλα, βέβαια, πάμε. Σκέφτε, θα βάλω έναν τηλεφερίσμα, δεν μπαίνω πάνω στο στάδιο. Στο τηλεφερίσμα. Ναι, γιατί ο κακός είναι εύκολο. Αλλά να είναι πάρα το ρίσμα. Πάμε σε κουτί. Έλα, ψέματα. Έλα, μην έλεγα,
Κάτω στο μυαλό μου ήδη μια ιδέα. Μόλις. Θα την παρουσιάσω αμέσως. Τώρα, τώρα. Πέρα με τον πάκο μου. Θα την ήξερα εγώ τι θα πανεξούδω. Θα την ήξερα. Τι είναι πάκο εγώ. Δεν του λες, εδώ δεν είναι κανένας ψηριάς ή πίνεται. Όχι, είναι ένα κρασί του την πάρα. Το Ιούσιο. Κάτω στο μυαλό. Εκεί είμαι με τον όρο. Για να δω ρε ανεξέδιξή μου, ετοίμασε τώρα. Και αμέσως λέγω. Να σου παρουσιάσουν οι τρεις όμορφες σκιωτοπούλες του βίντεο κλιμ. Έτσι μπράβο. Τώρα δεν είναι βίντεο κλιμ ο μπλάκος. Κουρίτσια. Ελά τι κουρίτσια. Ανεξέλη είπαμε. Για μας κυρία Ανεξέλη. Πού πας Ανεξέλη. Μια, δύο, δύο, τρία. Κατά. Ήτανε ποτέ, σκαλωτημένος, θα με περνούσε την τενά
Κάτι να σε πω ρε γυναίκα, κάτι και φίλε. Δεν είναι για όνομα του Θεού. Το πρωί.
Τη μάχη το πρωί που κουβαλούσε κάτι μεγάλες πέτρες κοτρώνες από την άκρη του δρόμου. Τι δουλειά έχουνε πέτρες στη φυλακή του. Άκου να σου πω, βρέδι μου. Μία λοιπόν πέτρα μεγάλη, πω, μου κρεμπέθηκε κατά μεσής του δρόμου. Την ώρα που περνούσε ο ψωμάς. Ο Μιχάλης, την ώρα που σφύριζε το τσαμπουρνάκι του, Άλλο πάλι και τούτο. Δεν είδε την πέτρα τη μεγάλη και την πήρε στην ρόδα του κάρου. Μάλιστα, και εσύ λοιπόν, βρισκόσουν ακριβώς εκείνο το σημείο. Δεν τρέπεσαι, βρε παιδάκι μου. Όλος ο κόσμος ξέρει τι ψεύτης που είσαι. Αλλά αυτό το παιδάκι μου σε πετακάλυψε. Βρέσε, τούτο το ψωμάκι λοιπόν ήταν μέσα στην καρότσα του Μιχάλη του ψωμά. Τι να κάνει το πουλάκι μου, αναφύγησε το κάρο, τρέχει παπαπά, έγινε στην αγκαλίτσα με το πουλάκι και να σου πει, εγώ τι να κάνω, να μην το σώσω. Τέλος πάντων, τι το πέσε με το Νικολάκι μας, το πιο έξυπνο μας το παιδί. Το Νικολάκι. Τα παιδιά μας έχουν πολλές μέρες να πάνε. Τι τόσο μιλάμε. Όχι τον Νικολάκη! Όχι τον Νικολάκη! Στείλε μου τον Στέφανο! Στείλε μου τον Νίκο! Στείλε μου τον Γιώργη! Όχι τον Νικολάκη! Τον Νικολάκη! Τον Νικολάκη! Τον Νικολάκη! Την πάτησα με τον Νικολάκη! Γιατί τον νου σου το παιδί! Δεν λέω, δεν το χαζό μου στείλε μου προς συνεννόηση! Νικολάκη! Πάμε και το δω το χωμί, γιατί να πάτε μέχρι να τα τελειώσετε γρήγορα. Παπά, πού το βρήκε το ψωμάκι. Να πάλι τα ίδια, είναι η μάνα του, είναι παιδιά. Πού βρήκε το ψωμάκι, πού βρήκε το άλλο, πού βρήκε το... Μου το έδωσε ο ψωμάς. Και πού βρήκε τα λεφτά. Ρε, εσύ με τι θέλει, γιατί μου βρήκα τα λεφτά. Εδώ πέρασε να σου πω, να μου πουλάξει με ο ψωμάκι. Είναι εδώ, είναι ρε χαμένο, τι σε λέτε σε ένα τύριο να πέρασε, ρε. Ας πούμε ότι μου το δώσανε δώρο. Α, παπά, γιατί τότε με πήρε την άκρη. Ρε χαμένο, δεν σου φτάνει το σωμάτι, δεν σας είναι κάτσε. Α, παπά μου, τώρα μη βάλατε πατέρα, που λουράσε του λαδιού είχε. Αυτό και του λαδιού, ε. Είναι από τον Νικολάκη, μη σε κάνω εγώ, που λουράσε το σκάνι τον Νικολάκη. Το κατάλαβε τι που λέτε. Έλα από τον Νικολάκη. Α, παπά μου, έχει δυο πάρκα. Ποιος πάρκας με χαμένο. Από τώρα με χαμένο πάρκα, ρε. Γιατί μου μίλησε κάτι. Γιατί κάτι σου μίλησε, έλα το κουλάκι, μίλα το χρυσό. Πού σου σκόρμα σου μίλησε το σκάνι. Πέρασε ο κύριος από εδώ. Ο θείος με τις κατσίκες όλες, ο θείος ο Μαρμαλιώνης. Και κατουρίζανε παντού με την καρδιά, παιδάκι μου. Σου μυρίζει τσίχνα, ούρα, αμμονία. Τότε γιατί μου μυρίζει κάτι. Πορτάρι να ξέρω, είμαι προηγουμένος. Κατουρίζανε παντού, πρέπει. Δεν άφησε κανένα κοκαλάκι, κανένα κοψίδι και για μάτα οφανά. Στο, ρε πάνε καρμάζω με αυτό το δώρο. Θα πετάνε τον πατέρα σου, ρε πριν την ώρα, ρε. Χαμένο! Θα πάω τον Νικολάκη, γιατί για μένα και είπα μου λες τα ωραία του παιδί. Όχι με τον Νικολάκη, όχι με τον Νικολάκη. Thank you.
Thank you.
Τότε γιατί τα καρδιάστηκε εσείς. Τρία καφενεία είχε εδώ. Επία να βγει ένα ραγί. Α, σωστά μου. Κλειστό. Ο Στάμος είναι για τα πανηγύρια. Όλες τα πανηγύρια τρέχει, όλες τα φαλόγια μου. Όσου, καμπαρί, ψυχή, Λουκέτ. Ναι, έκλεισε, τελευταία. 30-40 χρόνια τώρα. 30-40 χρόνια. Πάω στο Ρίτσου, μπακάλι. Φακές, χίμ. Ρεβίδια στο σαρμί. Ποπονοκάτου. Τι να πάω. Ναι, μαχαίρι, τι όλοι μου είπανε να πάω στο Λιτρουβιό. Τι να παρακάνω στο Λιτρουβιό. Να πει ο Λάβη, είμα. Στο Λιτρουβιό έπρεπε να πάω. Ρε, αλήθεια. Και εσύ, το Λιτρουβιό δεν θέλεις, ε. Τι να κάνω, να πάω στο μη και γες, ε. Όχι, δεν πάω, πάω. Στο μη και γες, να πάω, να πάω στο Λιτρουβιό. Γνώρισα από τα ρούχα. Γιατί τα λες. Μόνο εγώ μπορώ με την ομαντήλικα μια άλλη ενωμένη. Είσαι και
ένα ζωγαρικό. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Ξέρω, ξέρω πως συμβαίνουν τέτοια πράγματα και εκεί δεν πει αυτό ποταμάκι. Ναι, 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 δεν μου λες, Νικολάκη μου, πες και πήγες και έφυγες, σωστά. Ναι, ναι. Για ποιο λουτρουβιό έφυγες. Πήγα τα μικρά, φώθηκε τα ραβιτσά σου του ξενάκι. Του ξενάκι, δεν μου λες, εκεί είναι τα βρέμους με τσίπουδα, σωστά. Πόσοι από αυτούς έχουν δικά του τσίπουδα, πόσοι. Πολλοί. Πολλοί, Πόσοι έχουν στην πραγματικότητα δικές τους τις δικές τους τσίπουδιές. Λίγοι. Λίγοι, Άρα, τι ήτανε. Τα κλωταρικά, έβλε τους γιάννους. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις μ' αφήνεις την κολλιό μου, Εγώ πάντως στο ψακύπρο δεν ήμουν. Πάω μπορεί να το Ha ha ha!
είναι του Ταρζάν! Μια άλλη που αφόμιζε. Αυτή πια είναι του γιατρού. Ε, τούτη να είναι μια μία. Ναι. Μόλι βγαίνουν χέρι και πονάνε. Τι λέτε για μένα. Δεν έφυγε πολύ όμορφη σήμερα. Καλέ. Είναι πολύ μικρό. Έλα πιο να βλέπεις για αυτό. Να το πούμε ένα καφεδάκι. Να βλέπετε τώρα. Του γιού του του Παντελή που βγαίνει πάντα τέτοια ώρα και τα
Έτσι μένει το σόβρακό του και τα λιάζει τη περάντα. Δεν του βρίσκεται το φούρναρι που βγαίνει όσο και λιάζει τις μουστάκες, δεν καταλαβαίνω. Λόγω μου, άκου να σου πω γιατί είναι όμορφο παλικάρι ο Παντελή. Ο παλικάρι μου, πήρες και το παγκουρίνο σου μαζί. Εχθές.
σε ένα καφέ, κοιμηθείτε. Καλέ, καλέ. Ωραία, πολύ ωραία, να είστε καλά. Με πολύ χαρά κάνω.